Ο εμβολιασμός είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, δεν είναι τόσο απλή, γιατί όπως γνωρίζετε χρειάζονται και εμβολιαστικές δομές και αντίστοιχο προσωπικό το οποίο πρέπει να προσληφθεί για να τις τελεπώσει και προφανώς ασφάλεια στη διατήρηση των ίδιων των εμβολίων, γιατί ειδικά το συγκεκριμένο εμβόλιο που σε πρώτη φάση έχει φτάσει στη χώρα απαιτεί μια σειρά θερμοκρασίες, οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν σε κοινά ψυγεία, αυτό το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση που έγινε πριν, ότι δεν αρκεί το εμβόλιο και δεν αρκεί γιατί ισχύει ότι δεν γνωρίζουμε πολλά ακόμα πράγματα. Κυρίως αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι η διάρκεια της ανοσίας και το εάν ένας εμβολιαστέντας μπορεί να μεταδώσει. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι μιλάμε, και αυτό δείχνουν όλα μέχρι στιγμής, για κάτι ασφαλές, που είναι και το κυρίαρχο σε αυτή τη φάση, να είναι δηλαδή ασφαλές το εμβόλιο. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι το εμβόλιο η πανάκια και το μοναδικό όπλο. Χρειάζεται και αντίστοιχα να αξιοποιηθούν φάρμακα και χρειάζονται τα μέτρα, οι αποστάσεις που παίρνει ο κόσμος, τα μέτρα ατομικής προστασίας και χρειάζεται και ένα σύστημα υγείας τέτοιο που να μπορεί να στηρίξει ειδικά το επόμενο εξάμηνο όσους πάσχουν, όσους νοσήσουν, αλλά και την υπόλοιπη νοσηρότητα που δυστυχώς τον τελευταίο χρόνο όλοι την ξεχνάνε. Και ειδικά στο τελευταίο αυτό θέμα του συστήματος δηλαδή υγείας, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί το λέτε αυτό, δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, κύριε Σιδέρη? Και επίσης, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, σας κάνει και ο κύριος Παπάζογλου, ώστε να απαντήσετε συνολικά, γιατί και οι συνδέσεις, ξέρετε, με τα Skype δεν είναι πάντα εύκολες. Είπατε και κάτι το οποίο εμένα με έχει προβληματίσει, κύριε Σιδέρη μου. Λέμε λοιπόν, είπατε πολύ σωστά, εντάξει, το εμβόλιο, το εμβόλιο. Εγώ πρώτη φορά έχω ακούσει να υπάρχει τέλος πάντων μια ασθένεια, ας το πω έτσι, και πρώτα, αντί να κοιτάξουμε το φάρμακο, δηλαδή πώς θα σώσουμε αυτούς οι οποίοι αρρωσταίνουν, κοιτάμε το εμβόλιο, το οποίο έχει βεβαίως μας εξασφαλίζει μια ευρύτερη ανοσία και πολλά άλλα πλεονεκτήματα, έτσι κι αλλιώς για το κοινωνικό σύνολο, κανείς δεν το αρνείται αυτό. Αλλά το εμβόλιο δεν παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, με τα φάρμακα τι γίνονται? Εδώ ακούμε ότι στην Αμερική υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς σε μεγάλο βαθμό την ασθένεια του κορονοϊού, δηλαδή να μην πεθάνει κόσμος. Και δεν τα φέρνουμε? Αυτή είναι η δική μου ερώτηση, Νίκο Παπάζογλου, και εσύ, και να μας απαντήσει ο κύριος Σιδέρης συνολικά. Και προσθέτω εγώ ότι όντως υπάρχει τη Generation τα φάρμακα και της Eli Lilly, τα οποία βεβαίως για τον ΑΒ λόγο δεν έρχονται ακόμη στην Ελλάδα, είναι εγκεκριμένα από το FDA Αμερικής, διότι εγώ πιστεύω, κύριε Σιδέρη, ότι λίγο πονάει και το κόστος, που είναι περίπου 1.200 ευρώ. Ένα το κατούμενο, και δεύτερον, ακούμε ότι αναγκαστήκαν οι ορισμένα νοσοκομεία να κάνουν επιλογή ασθενών. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και θα ήθελα να μας το διευκρινίσετε, αν υφίσταται κάτι τέτοιο ή όχι. Δηλαδή, αν έχουμε φτάσει πια στο αμήν. Για πείτε τα μας, κύριε Σιδέρη, πρωτοχρονιάτικα βέβαια, αλλά η αλήθεια... Για το καλό του κόσμου τα λέμε εμείς. Πρωτοχρονιάτικα, και εμείς με το βλέμμα μας στην υγεία του κόσμου θέλουμε να απαντήσουμε. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Στο πρώτο ερώτημα που μου θέσατε, στο πρόληψη ή θεραπεία, ας το πω έτσι. Ξέρετε, ο Ιπποκράτης έλεγε «κάλιο προλαμβάνει ή θεραπεύει». Δηλαδή, το κυρίαρχο πάντα ήταν, είναι και θα είναι η πρόληψη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν αξιοποιούμε τα φάρμακα. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνατε, κύριε Ντινόπουλε, γιατί υπάρχει σήμερα κόσμος που νοσεί. Και για να κάνω μια πολύ μικρή και σύντομη παρένθεση, με το πιο αισιόδοξο σενάριο, αυτό που λέει η ίδια η κυβέρνηση, θα έχουν έρθει μέχρι τέλος Μαρτίου 745.000 άνθρωποι θα μπορούν να εμβολιαστούν. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αναπτύξει ανοσία σε ένα 10%. Αυτό σημαίνει, για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ότι το 50 έως 75% που πρέπει να αποκτήσει ανοσία για να μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι όσον αφορά το ξεπέρασμα της πανδημίας θα αργήσει πάρα πολύ. Είναι μια δουλειά που αφορά τον Ιούνιο και μετά. Πάλι ξαναλέω με το πιο αισιόδοξο σενάριο. Και σύν της άλλης, γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ επιτακτική η ανάγκη του δημόσιου συστήματος υγείας και της ενίσχυσής του. Τώρα, ναι, κύριε Σιδέρη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αλλά μέχρι τότε, όπως πολύ σωστά λέτε, θα πεθαίνει κόσμος.
Ακριβώς. Δηλαδή εδώ πέρα εμείς τώρα θέμα... μιλάμε, είμαστε μέσα στο στούντιο και τα λέμε ωραία έστω και μετά τα μεσάνυχτα. Αλλά αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, τώρα που μιλάμε εσείς ο Παπάζογλου και εγώ, μπορεί κάποιος να πεθαίνει τώρα, την ώρα που μιλάμε. Εγώ να ρωτήσω το εξής. Αν το φάρμακο αυτό το οποίο λέμε είναι απλοϊκό το ερώτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει να μάθει και ο κόσμος. Αν αυτό το φάρμακο που ακούμε ότι έχει βγει στην Αμερική και έχει εγκριθεί, μας λέει ο κύριος Παπάζογλου, αν αυτό το φάρμακο το είχαμε, θα γλιτώναμε αυτοί που οι οποίοι τώρα τους χάνουμε. Ή και επιλεκτικά το χρησιμοποιούσαμε για αυτούς προτού μπουν στη μονάδα πλέον να διασωληνωθούν. Είναι το τελευταίο, ας πούμε, όπλο για να επιτεθούμε στον ιό. Το κάναμε λοιπόν σε αυτούς τους ασθενείς. Ήταν δύσκολο να έχουμε 1000 κομμάτια καβάτζα. Για πέστε μας, κύριε Σιδέρη. Σε αυτό λοιπόν που ρωτάτε, ευθέως απαντώ το εξής. Μιλάμε για τα μονοκλονικά αντισώματα καταρχήν. Σωστά. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Τα οποία είναι αποδεδειγμένο ότι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ ασθενείς, ειδικά βέβαια ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία, αυτές είναι οι εργασίες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα, μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές, δηλαδή να βοηθήσουν έτσι ώστε κόσμος που νοσεί ήπια να μην βαρύνει η κλινική του εικόνα και ναι να γλιτώσει τη διασωλήνωση και το θάνατο. Αλλά εδώ πρέπει να ομολογήσουμε τις πολιτικές ευθύνες, γιατί πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτό το φάρμακο που περιγράφουμε, τα μονοκλονικά αντισώματα, είναι ένα φάρμακο που κυρίως χορηγείται σε προνοσοκομιακή και έξω-νοσοκομιακή βάση. Και είπατε μία μαγική λέξη πριν, κύριε Παπάζογλου, είπατε τη λέξη κόστος. Και ξέρετε, η υγεία όσο λογαριάζεται ως κόστος, δυστυχώς θα παίρνει η μπάλα και θεραπευτικές και φαρμακευτικές μεθόδους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και όπως έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, όποτε η υγεία αντιμετωπίστηκε ως κόστος, την πλήρωσαν οι ασθενείς και οι υγειονομικοί. Ειδικά δε στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή σας είπα ότι χρειάζεται έξω νοσοκομιακή, κυρίως και προνοσοκομιακή δομή, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί, σας θυμίζω όλη την πολιτική που είχαν όλες οι κυβερνήσεις στο θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίες ήταν το λιγότερο καταστροφική. Παράδειγμα τελευταίο είναι το εξής απλό. Ότι στο όνομα του εξορθολογισμού, ξέρετε, έπεφτε ψαλίδι όλα αυτά τα χρόνια στους προϋπολογισμούς για την υγεία. Πάλι στο όνομα του ορθολογισμού, φέτος, κόπηκαν μόνο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 96 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 21. 450 είναι το σύνολο. 450 είναι το σύνολο. Ακριβώς 96, λέω, μόνο στην πρωτοβάθμια. Έτσι. Που θα μπορούσε να είναι αυτή η δομή η οποία θα στηρίξει το επόμενο διάστημα. Μισό λεπτό, κύριε Σιδέρη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και ρωτάω και τον Νίκο τον Παπάζογλου και απαντήστε μου και οι δύο, γιατί και ο Παπάζογλου τα ξέρει αυτά. Ο άνθρωπος στον χώρο της υγείας δραστηριοποιείται οικονομικά και επιχειρηματικά. Λοιπόν, δηλαδή λέμε, ίσως φανεί πολύ απλό έτσι και ειλικρινά δυσκολεύομαι να το ρωτήσω γιατί σκέφτομαι. Λοιπόν, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φάρμακο που μπορεί να σώσει αυτόν ο οποίος πεθαίνει τώρα σε ένα νοσοκομείο αναφοράς και εμείς δεν το φέρουμε επειδή είναι ακριβό, κύριε Σιδέρη και κύριε Παπάζογλου. Αυτό δείχνει πάντως. Μισό λεπτό να απαντήσω ο κύριος Σιδέρης πρώτα. Το είπατε λίγο απλοϊκά, αλλά ναι, υπάρχουν φάρμακα μάλλον, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς να μην νοσήσουν βαριά. Κυρίως αυτό είναι το θέμα μας, να μην διασωληνωθούν, άρα και να μην καταλήξουν και προφανώς δεν έχουν παραγγελθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό από πολιτικές κυβερνήσεων που λειτουργούν ως dealer της μίας ή της άλλης, ας πούμε, πολυεθνικής φαρμάκου. Καλά, τώρα είναι και λίγο υπερβολικό αυτό που λέτε, κύριε Σιδέρη. Δηλαδή, πόσο, κατά την άποψή μου, βέβαια, έτσι, σέβομαι την άποψή σας, σας λέω τη δική μου. Αλλά, Νίκο Παπάζογλου, πόσο ακριβά είναι αυτά τα φάρμακα, να μάθει ο κόσμος που μας ακούει. Δηλαδή, πεθαίνει κόσμος από κορονοϊό επειδή ένα φάρμακο είναι ακριβό. Θα σου πω εγώ, θα συμφωνήσω. Είστε σίγουροι γι' αυτό, μήπως λέμε. Όχι, δεν λέμε υπερβολές. Αυτό που λέει ο κ. Σιδέρης, το επικροτώ και εγώ το πηγαίνω λίγο πιο μακριά και λέω ότι αυτή τη στιγμή είχαμε, ξέρω εγώ, 500 φάρμακα. Τώρα θα ονομάσουμε φάρμακα αυτά παρέμβασης. 500. Εάν λοιπόν σώναμε 500 ανθρώπους, αυτομάτως το lockdown αρχίζει και μαζεύεται. Αν λοιπόν γλιτώναμε μία εβδομάδα lockdown, θα γλιτώναμε 500 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνεις για τη διαφορά.
στο φαίνομαι παραλληλισμό κόστους ανθρώπινης ζωής αλλά και οικονομίας στην οικονομία. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα πρωτοχρονιάτικα, υπευθύνει κόσμος επειδή δεν παίρνει ένα φάρμακο από την Αμερική, μωρέ. Κύριε Σιδέρη, για διευκρινίστε το μας λίγο αυτό. Αν θέλετε να βάλω μια πλευρά ακόμα, για να φύγουμε και από το συγκεκριμένο φάρμακο. Υπάρχει, για παράδειγμα, δημοσιευμένες μελέτες, εργασίες για το ότι βοηθάνε πάρα πολύ την πορεία πολλών ασθενών οι συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου. Γνωρίζετε ότι, για παράδειγμα, ότι πριν λίγους μήνες άλλο νοσοκομείο είχε μία, άλλο καμία, άλλο πέντε, άλλο δύο, άλλο ζήταγε από δωρεές να πάρει μία. Αυτό το λέω γιατί, ξέρετε, υπάρχει μια κατεύθυνση από την κυβέρνηση την οποία δεν έχει αλλάξει, παρά το ότι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα, που είναι μια λειτουργία, μια προσπάθεια να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία ως αυτόνομες μονάδες. Κατά τη γνώμη μας, αυτή η προσπάθεια είναι εκτός από καταστροφική, είναι και μια προσπάθεια που έχει ήδη αποτύχει στην πράξη. Όσον αφορά το θέμα, βέβαια, που θέσατε περί υγείας ή οικονομίας, ας το πω έτσι λίγο απλοϊκά, εγώ θα έλεγα ότι με αυτή την πολιτική που ακολουθείτε, μάταια προσπαθούμε να βρούμε το μείγμα. Όσο δηλαδή είναι στο επίκεντρο το κέρδος, όσο είναι στο επίκεντρο μια σειρά παράγοντες που δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την υγεία του κόσμου, παράγοντες που τους βιώνουμε κάθε μέρα. Δείτε την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δείτε την κατάσταση στους εργασιακούς χώρους. Για εκεί δεν μιλάει κανένας για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρουν. Τότε, προφανώς δεν εννοείται εσάς. Κατάλαβα, ναι, συνεχίστε. Ναι. Τότε θα δούμε ότι δυστυχώς η υγεία με μια οικονομία που εξυπηρετεί λίγους και εκλεκτούς δεν μπορούν να συμβαδίσουν μαζί και δεν υπάρχει και χρυσή τομή.